Καλησπέρα σας από την Μπορίσοφ Αρένα, εδώ που ο ΠΑΟΚ σήμερα αγωνίζεται κόντρα στην Πάτε Μπορίσοφ για τη δεύτερη αγωνιστική του ομίλου του Europa League. Είναι η δεύτερη φορά που ο Δικέφαλος αγωνίζεται σε αυτό το γήπεδο. Η πρώτη ήταν πριν από 4 χρόνια, το 2014, όταν αντιμετώπισε τη Δυνάμο Μίνσκ και είχε κερδίσει 0-2 με 2 γκολ του Στέφανου Αθανασιάδη. Να δούμε λοιπόν και τους 11 ποδοσφαιριστές, τους οποίους θα παρατάξει σήμερα ο Ράσβαν Λουτσέσκου, με 2 αλλαγές σε σχέση με τα προηγούμενα παιχνίδια κόντρα στον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ. Κάτω από τα δοκάρια ο Αλέξανδρος Πασχαλάκης. Αριστερά ο Άλιν Τόσκα, στο κέντρο της άμυνας ο Βαρέλα με τον Κρέσπο, δεξιά ο Μάτος, στο κέντρο το δίδυμο Μαωρίσιο Κάνιας, μπροστά τους ο Δημήτρης Πέλκας, αριστερά ο Λέο Ζαμπά, η δεύτερη αλλαγή αντί του Ντιέγκο Μπίσεσβαρ, δεξιά ο Δημήτρης Ζημινιός και στην κορυφή της επίθεσης ο Αλεξάνδρα Πρίγιοβιτς. Έχουμε κοντά μας τον Γιώργο Σκιαθίτη, τον προπονητή τερματοφυλάκων του ΠΑΟΚ, να μιλήσουμε για την κλίση του Αλέξανδρου Πασχαλάκη στην εθνική ομάδα. Τι είναι πιο σημαντικό για ένα τερματοφύλακα στο σύγχρονο ποδόσφαιρο για να κάνει την καριέρα που ονειρεύεται? Είναι σαφώς η απόδοση σε διάρκεια. Καλησπέρα και από μένα. Καταρχήν πρέπει να πούμε συγχαρητήρια για την πολύ σημαντική αυτή τη στιγμή για τον Αλέξανδρο και για την ομάδα μας σαφώς. Στις κλήσεις που έχουμε για την εθνική ομάδα έχουμε τον Αλέξανδρο στην ομάδα των ανδρών, έχουμε τον Μάριο στην ομάδα των ελπίδων. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, είμαι πολύ χαρούμενος για τα παιδιά. Βέβαια έχουμε σήμερα ένα πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι και θέλουμε να γιορτάσουμε αυτή την πολύ σημαντική ημέρα με μία νίκη. Δεν θα σε ρωτήσω αν την άξιζε ή όχι την κλίση του Αλέξανδρος, γιατί είναι δεδομένο. Θα σε ρωτήσω αν άργησε. Εντάξει, κάλλιο αργά παρά ποτέ και πραγματικά δεν πιστεύω ότι άργησε, γιατί ο Αλέξανδρος μέχρι τη στιγμή που ήρθε στην ομάδα βρισκόταν σε ένα διαφορετικό επίπεδο. Νομίζω χρειαζόταν χρόνος τόσο και για να μπορέσει να αποδώσει αυτό που αποδίδει σήμερα στην ομάδα, όσο και για να μπορέσει να πείσει τον ομοσπονδιακό προπονητή ότι είναι ικανός να κληθεί στην εθνική ομάδα. Νομίζω όλα γίνονται για κάποιο λόγο και όλα γίνονται στην ώρα τους. Ο προπονητής κατά τη διάρκεια του αγώνα βλέπουμε αλλάζει συστήματα, δίνει οδηγίες στους παίχτες. Ένας προπονητής θερματοφυλάκων τι κάνει κατά τη διάρκεια του αγώνα, πώς το ζει και πώς επικοινωνεί με τον παίχτη του? Σίγουρα αυτό είναι κάτι το οποίο πιθανά ο κόσμος να μην μπορεί να γνωρίζει. Ο προπονητής είναι στην πρώτη γραμμή, είναι αυτός που έχει το περιθώριο να μπορεί να είναι όρθιος. Παρ' όλα αυτά έχουμε χτίσει μια δικιά μας επικοινωνία ακόμα και την ώρα του παιχνιδιού, ώστε να μπορούμε με το δικό μας τρόπο να επικοινωνούμε. Το σίγουρο είναι ότι ο Αλέξανδρος και όλα τα παιδιά γνωρίζουν ότι καθ' όλη τη διάρκεια του μάτς τα μάτια μου είναι σταμένα πάνω τους και προσπαθώ με οποιοδήποτε τρόπο να κρατήσω πράγματα ώστε να μπορέσω να τους βοηθήσω περισσότερο, βέβαια στη διάρκεια του ημιχρόνου για εκείνο το παιχνίδι και σαφώς μετά το παιχνίδι όσον αφορά την ανάλυση του παιχνιδιού και το πώς τα πήγαμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Να σας αφήσουμε προς το παρόν εδώ από τη Μπόρισοφ Αρένα. Μείνετε συντονισμένοι στα social media του ΠΑΟΚ για διαρκή ενημέρωση από την σημερινή αναμέτρηση.